Είμαστε ο Φανός Παύλος Μελάς. Είμαι ο πρόεδρος του Φανού, λέγομαι Καρακωτής Κώστας. Ο Φανός επισήμως δημιουργήθηκε το 1986, αλλά είναι από τους παλιότερους Φανούς. Επισήμως όμως, γιατί κάποια στιγμή έγινε καταγραφή των Φανών, έβγαλαν τα χαρτιά τους, ιστορίες, καταστατικά κτλ. Αυτό έγινε το 1986. Αλλά ο Φανός, κανένας δεν ξέρει πότε ξεκίνησε, από τα πολύ παλιά. Η μόνη φορά που δεν έγιναν αποκρέες ήταν επί τουρκοκρατίας. Είχε για κάποια στιγμή απαγορευτεί, ότι είχαν, ενώ γινόταν η αποκρέαση, είχαν μασκαρευτεί με μπουλούκια παρέες παιδιών νεαρών και τα λοιπά και γυρνούσαν στους δρόμους. Και όταν συναντήθηκαν δύο παρέες, ένα στενό, δεν έκανε μία πίσω για να περάσει η άλλη, γιατί το θεωρούσαν υποτιμητικό. Οπότε απάνω στη συμπλοκή που έγινε σκοτώθηκαν δύο αδέρφια, τα οποία δεν γνωριζόταν μεταξύ τους, ο ένας ήταν στη μία παρέα και ο άλλος ήταν στην άλλη. Και οι Τούρκοι μετά απαγόρεψαν αυτό το λόγο αυτού του πονηκού, απαγόρεψαν για ένα διάστημα να γίνεται η αποκριά. Ήμασταν έτοιμοι για τις αποκριές. Είχαμε ετοιμάσει τα πάντα, δεν έγινε τίποτα και... και σαν σύλλογος, αλλά και γενικά σαν όλη την πόλη της Κοζάνης, δεν ήταν και το καλύτερο πράγμα, γιατί η Κοζάνη ζει την αποκριά και η Φανή ειδικά, εκτός των άλλων εκδηλώσεων, είναι κάτι που είναι μέσα στο αίμα τους. Όλος ο κόσμος είμαστε δυσαρεστημένοι, στεναχωρημένοι και πέρσι, αλλά και φέτος, ακόμα χειρότερα. Οπότε ευελπιστούμε του χρόνου να πάνε όλα καλά και να βγάλουμε τα σπασμένα των δύο χρόνων. Υπάρχει από την νεολαία υπάρχει μία τάση την ημέρα, την περίοδο της αποκριάς να έρχονται στους Φανούς, να γλεντάνε στους Φανούς. Το θέμα είναι ότι δεν ασχολούνται πολύ με το σύλλογο σαν Φανό. Και αν δεν ασχολείσαι με το σύλλογο σαν Φανό, είναι δύσκολο να συνεχίσεις αυτό το έθιμο. Υπάρχουν ακόμα οι παλιοί οι οποίοι κρατάνε. Ελπίζουμε και οι νέοι οι οποίοι προσαρτίζονται στους Φανούς κάθε αποκριά να μπορέσουν να το συνεχίσουν. Βέβαια, εμείς οι πιο παλιοί προσπαθούμε να τους το μεταδώσουμε. Είναι δύσκολο βέβαια, γιατί κανένας δεν ξέρει στο μέλλον τι μπορεί να γίνει. Ελπίζουμε ότι θα κρατηθεί όσο γίνεται περισσότερο. Ουσιαστικά για να μπορέσουν να επιβιώσουν οι Φανοί έτσι ακριβώς όπως είναι σήμερα, με τις γειτονιές τους και με την παράδοση και με την πρώτη παράδοση, πρέπει ο κόσμος να έρθει και να πλησιώσει το σύλλογο. Μεράκι και θέληση να υπάρχει και αγάπη.